cielo di un pornucco di capanna. I vostri canono, i vostri canono, si può calenta le o preghiera, c'è le preghiera, c'è le preghiera, sto mero di un pornucco di capanna. Sto mero di un pornucco di capanna, sto mero di un pornucco di capanna. I vostri canono, i vostri canono, si può calenta le o preghiera, c'è le preghiera, c'è le preghiera, sto mero di un pornucco di capanna. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Δεν ξέρω πώς περάσατε τις μέρες που λείπαμε. Καλά, γιατί εμείς αρρωστήσαμε πιο πολύ. Λείπαμε, γυρίσαμε, λιποθυμήσαμε. Συνέβησαν διάφορα, τα οποία ξέρετε, όταν σου συμβαίνουν διάφορα παράξενα στην αρχή του χρόνου, είναι καλό. Υπάρχει μια προκατάληψη ότι πρέπει να μας βρίσκει η πρωτοχρονιά με καλές συνθήκες, να μην είμαστε άρρωστοι, γιατί θα είμαστε άρρωστοι όλο το χρόνο κτλ. Το αντίθετο συμβαίνει.
όσο πιο δύσκολα πράγματα σου συμβαίνουν τις πιο ακατάλληλες εντός εισαγωγικών στιγμές, τόσο πιο πολύ ψήνεσαι και μετά δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Άσε που αν το πάρεις με το παλιό ημερολόγιο, δεν έχει αλλάξει ακόμα. Οπότε... Έχουμε, ναι, έχουμε άλλες δημιουργούνται άλλες προοπτικές μετά. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πει η Αναστασία τους στίχους του επόμενου τραγουδιού. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αν έβλεπες τη θάλασσα, καρδιά μου, να είναι άδεια, να μην έχει πια νερό. Χωράφι καρπερό που όταν οργώνουν θα του μαζεύουν πλούσια τον καρπό. Αν γύριζαν ξανά οι αποθαμένοι και όλοι οι σκλάβοι έβλεπαν το φως, αν τα είχες όλα τούτα ειδωμένα, εγώ με θλίψη θα άφηνα εσένα.
νανούρισμα από την περιοχή του Σαλέντο, ένα νανούρισμα που συνοδεύεται από το ταχτάρισμα. Δηλαδή, μόλις κοιμηθεί το παιδί, μετά ξυπνάει, το παίρνουμε στα γόνατα και το ταχταρίζουμε. Μπορείτε, όσοι σήμερα είστε εδώ με τον σύντροφό σας, να το ακολουθήσετε ως παράδειγμα, δηλαδή να γίνετε στον νόμο του συντρόφου σας, καθώς θα παίζουμε το νανούρισμα, αλλά να μην προχωρήσετε και στο ταχτάρισμα. Δεν είναι ανάγκη να γίνει μέσα στο ίδιο τραγούδι. Έχουμε άλλες δυνατότητες στη συνέχεια. Παίζουμε λοιπόν το νανούρισμα, το οποίο έχει και άλλη μια προοπτική, όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν. Το νανούρισμα που πρέπει να το μάθουν τα παιδιά για να το τραγουδούν στους μεγάλους, για να κοιμίζουν τους μεγάλους. Είμαστε εναντίον του νανουρίσματος από τους μεγάλους στους μικρούς. Και νομίζω έχει δεχτεί και ο Βαγγέλης το έχει δεχτεί αυτό. Στην αρχή είχαμε κάποιες συζητήσεις, όλοι μαζί, σαν γκρουπ, συναντιόμαστε και συζητάμε διάφορα θέματα που απασχολούν γενικά τον πολιτισμό μας και την πορεία του σχήματος. Ένα από τα σημαντικά θέματα που έχουμε συζητήσει είναι αν θα ταχτούμε υπέρ του νανουρίσματος να είναι από τους μεγάλους προς τους μικρούς ή από τους μικρούς προς τους μεγάλους. Τελικά έχουμε καταλήξει όλοι. Το θέμα είναι να μην γίνει από το συγκρότημα προς τον κόσμο, λέω εγώ. Ναι. Πάντως βασικά υπήρχε ομοψηφία, ένας μόνο ψήφισε ότι πρέπει να γίνεται το νανούρισμα μόνο από τους μεγάλους προς τους μικρούς. Ποιος να είναι αυτός, ποιο θα νοβρείτε, ποιος θα ήταν αυτός που ψήφισε ότι πρέπει. Ο κιθαρίστας, έτσι. Δηλαδή, άρα ό,τι άλλο έχω πει μέχρι τώρα το έχετε πιστέψει, αυτό μου αρέσει πολύ.
Τσερινέντα, τσερινέντα, από τα μάλι φαίνει του τέντα. Μου φαίνει το πανί να κάει τα μάλι του τα τατή. Μου φαίνει το πανί να κάει τα μάλι του τα τατή. Νινάνου, τσερινάνου, τα ναφιούρα που στέει απάνω. Σ' όλη την γετωνία σε πούνει και τσαμενή καμία. Σ' όλη την γετωνία σε πούνει και τσαμενή καμία. Τόμπι, 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 κάνω νότα μου κορδόνι. Μου κορδόνι το κουφί, κάνω νότα το γυαλί. Μου κορδόνι το κουφάι, κάνω νότα το γυαλάι. Ευχαριστούμε πολύ. Η ταραντέλα του Σαν Βίτο, η ταραντέλα Πίτσικα, η ταραντέλα δηλαδή του τσιμπήματος από την Αράχνη, θα ξεκινήσει από τα χέρια του Μιχάλη Κονταξάκη και θα περάσει στο στόμα του Βαγγέλη Παπαγεωργίου. Amore qua, catalla amore qua, qua non ti basa. How will it go?
Θυμόσαστε την ταμπακάρα από την προηγούμενη φορά. Γιατί φέρνω και κάποια νέα, καινούργια, για την ταμπακάρα. Τελικά η ταμπακάρα ήταν μια κοπέλα, λέει. Τώρα να το πάρετε στα σοβαρά αυτό που θα πω, Βαγγίλη, αλήθεια. Ήταν μια κοπέλα η οποία αργούσε να πάει στη δουλειά, δηλαδή αντί για τις 7 πήγαινε στις 7 και 10, ας πούμε. Γι' αυτό λέει «Αλεσέτε έντι έτσι» το τραγούδι. Και αυτό εξενεύρισε πάρα πολύ το αφεντικό, ο οποίος κάποια στιγμή γυρνάει μπροστά σε όλους και λέει «Και ποια νομίζει ότι είναι αυτή, κι εκουέστα μαέστρα, ποια νομίζει ότι είναι για να έρχεται να παραβιάζει το ωράριο και να έρχεται στις 7 και 10. Πετάχτε τι έξω». Και με αυτόν τον τρόπο, αυτό το τραγούδι είναι τραγούδι ουσιαστικά της απόλυσης μιας κοπέλας που δούλευε στους καπνούς. Γι' αυτό και εγώ αποφάσισα από σήμερα, ενώ μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε αυτό το τραγούδι για την εκστρατεία υπέρ του καπνίσματος, αποφάσισα από σήμερα να είμαστε εναντίον του καπνίσματος μετά από αυτή την απόλυση, η οποία έγινε γύρω στο 1960 και εγώ την πληροφορήθηκα μόλις χτες. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που θα μάθουμε όλοι τώρα το ρεφρέν, όσοι δεν το ξέρουμε, να το θυμηθούμε. Κάτσε ρε Κώστα, εσύ γέννησες ένα όνειρο εδώ πέρα. Όλο το χειμώνα είπες εκστρατεία υπέρ του καπνίσματος, τώρα μας λες ότι εκστρατεία κατά του καπνίσματος. Τελικά αλλάζουν τα πράγματα, γιατί ένας ο φίλος ενός γνωστού μου έκανε εξετάσεις. Και έκανε εξετάσεις και του είπαν οι γιατροί ότι πρέπει να σταματήσει το κάπνισμα. Τελικά είναι αλήθεια αυτό που λένε, το κάπνισμα είναι βλαβερό, έτσι. Παν μέτρον άριστον, αλλά επειδή είναι δύσκολο καμιά φορά να κρατάμε το μέτρο, το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, η ταμπακάρα, λέει ότι «Ολί, ολί, ολά». Αυτό είναι όλο. «Βότα, κατζίρα, αλλά ταμπακά». Πάμε όλοι μία μαζί. «Ολί, ολί, ολά». Βότα κα τζίρα λατά μπα κα. Αυτό είναι. Και μας βοηθάει με αυτόν τον τρόπο να κόψουμε και το κάπνισμα όταν το λέμε. Κάθε φορά που θέλετε να καπνίσετε θα λέτε «Ολί, ολί, ολά, βότα κα τζίρα λατά μπα κα». Και μπορείτε να κάνετε και διάφορες χειρονομίες. Βότα κα τζίρα λατά μπα κα, ας πούμε. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και σε άλλες περιστάσεις επίσης του οικογενειακού βίου βοηθάνε τέτοιες φράσεις όπως έχουμε διδάξει σε προηγούμενες συναυλίες. Προσέξτε όμως, μην το πάθετε σαν το κομπολόι που πολλοί το πήρανε για να κόψουν το τσιγάρο, αλλά τελικά ανακάλυψαν ότι ταιριάζει με το κάπνισμα. Στάσου να νουλήσετε, ούτε
δικό σας. Ωραία. Πάντως έχω την εντύπωση ότι όταν είχαμε αφιερώσει το τραγούδι αυτό για την εκστρατεία υπέρ του καπνίσματος, το λέγατε με περισσότερο πάθος. Δεν έχει σημασία. Η επόμενη συνάντηση, λοιπόν, περιγράφει το επόμενο τραγούδι, μια συνάντηση. Μεταξύ δύο προσώπων, τα οποία φαίνεται ότι θα μπορούσαν να ήταν και αδέρφια. Γιατί λέει, τι άλλο θα μπορούσε, αφού λέει, για και χαρά σου αδελφή. Έλα να σε φιλήσω, έλα και ντύσου γρήγορα να πάμε στη γιορτή μας. Να σε χαρώ, θέλω να έρθω, μα δεν έχω παπούτσια και περπατώ σε εξωτικό της νύχτας και της μέρας. Έλα, μην νοιάζεσαι γι' αυτό, και νοιάζεται και ο πατέρας. Μα και φουστάνι αδελφέ, δεν έχω να φορέσω και με γυμνήσε το δεντρί που δερνεί ο αέρας. Ούτε γι' αυτό να νοιάζεσαι, πεντάμορφη του δάσους, ο κύριος σου μεταξωτό φουστάνι σου χειράψει. Se voi venire